Ονομάτι του Λούκα Σεριάρη στο Δήμο Αθηναίων. Ο υπάλληλος του, Δήμου Αθηναίων, ο κύριος Δημητροκάλης, είναι υπάλληλος του Δήμου Αθηναίων με αντάλλαγμα θέση προϊσταμένου. Είναι βουλευτής των Σπαρτιατών. Το ξαναλέω, είναι υπάλληλος του Δήμου Αθηναίων. Συναντήθηκε με στελέχη του Δήμου Αθηναίων της πολιτικής περιβολής του κυρίου Μπακογιάννη, χαμογέλασαν και έπιναν στο αναξοστάσιο. Προεκλογική περίοδο δεν μου έδωσαν τον ήχο από το κοριό γιατί δεν υπήρχε, αλλά προεκλογική περίοδο. Ένας αντίπαλος συνδυασμός μεταξύ Ούζων, Τυρόπιτας και Λουκανιδίων δεν έχει άλλο σκοπό παρά μόνο αυτόν. Εντάξει, είναι μια εκτίμηση γι' αυτό. Okay. Με εκτιμήσεις μιλάμε. Ναι. Εντάξει, ξαναλέω λοιπόν, μένει να φανούν τα ονόματα που μου λέτε, εγώ δεν τα ξέρω, θα τα δούμε. Πάμε στον άλλο πρωταγωνιστή. Καλά, εσείς τίποτα δεν ξέρετε. Τίποτα, εγώ είμαι από χωριό. Εσείς όλα τα ξέρετε. Εγώ είμαι από χωριό. Αλλά μας λέτε ότι δεν τα ξέρετε. Εγώ κύριε Χίε είμαι από χωριό. Ναι, και εγώ από χωριό είμαι. Λοιπόν. Και πιο ψηλό από εσάς. Αλλά τα ξέρετε. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Μπέο να μου πείτε τι ξέρετε για τον κύριο Μπέο τώρα, κύριε Χίο, γιατί ο κύριος Μπέος σάρωσε με 55%. Κύριε Καψαμπέλη, ο κύριος Μπέος, καταρχήν μιλάμε για το φαινόμενο Μπέο και επειδή δεν είχαμε δυνατότητα στις προηγούμενες μέρες, μπορούμε να κάνουμε μια επισύνευση για αυτά που είδαμε. Καταρχήν ο κύριος Μπέος είναι φαινόμενο. Όπως φαινόμενο είναι και ο κύριος Παχατουρίδης στο Περιστέρι, στο μεγαλύτερο δήμο της Ελλάδος, ο οποίος με προσωπικές γνωριμίες, προσωπικές συμβάσεις, αναθέσεις έργων και για πολλά για τα οποία έχει κατηγορηθεί, αλλά τίποτα δεν έχει αποδειχθεί τελικά ή καμία υπόθεση δεν έχει φτάσει στο ακροατήριο. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια καταδικαστική απόφαση για τον κύριο Παχατουρίδη. Μιλάμε για το μεγάλο δήμο Περιστερίου της χώρας. Mm-hmm. Όπως θα μιλήσουμε, αν θέλετε, και για το Δήμο Θεσσαλονίκης. Γιατί και εκεί πολύ ψωμί και πολύ μετρητό. Πολύ μετρητό εκεί. Στο Περιστέρι λοιπόν είναι φαινόμενο. Στην Ανατολική Μάνη, ένας άλλος δήμαρχος, ο κ. Ανδρεάκος, για πέμπτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, αυτός ο άνθρωπος μέχρι να τον βάλουν στο μνήμα θα βγαίνει δήμαρχος. Κούφια η ώρα. Έτσι γίνεται και στον Δήμο που αναφέρεται. Στο Βόλο όμως υπήρχε μια ιδιαιτερότητα, ότι εκεί άνθρωποι πνίγηκαν. Προφανώς επειδή μιλώντας με τους βολιώτες, ξέρετε τι μου πάνε, δεν φταίει ο Μπέος. Αν ποιος φταίει, ρε, τους λέω, ο αγοραστός, ούτε ο αγοραστός τι. Ποιος φταίει, ρε παιδιά, ο Θεός. Ακούστε απάντηση πολιτών που πήγαν στις κάλπες, ορίμων πολιτών που αυτοί οι άνθρωποι θα χρειαστεί στις επόμενες εκλογές να κατέβουν να ψηφίσουν πολιτικά κόμματα στις βουλευτικές εκλογές. Μιλάμε για τόσο όριμο κοινό. Αν πεις ποιος εσύ που κρίνεις, κρίνω. Κρίνω γιατί κρίνομαι. Όριμοι πολίτες που λένε ότι φταίει ο Θεός. Κατηγορούν τον Θεό. Και δεν κατηγορούν τον αγοραστό που δεν έριξε 8 μέτρα τσιμέντο ή δεν έφτιαξε δυο έργα ή τον Μπέο ο οποίος δεν ξεβούλωσε τα φρεάτια ή τα ξεβούλωσε και έπαιζε θέατρο σέρνοντας το καλάμι για να ξεβουλώσει τα φρεάτια. Με τέτοιους πολίτες ο Βόλος είναι άξιος στής. Τώρα, το δεύτερο. Ο Μπέος ήρθε σε αντιπαράθεση και εξέφρασε απόψεις για τις οποίες ασκήθηκε, αν διερευνάτε, με υποκαταστική εξέταση από την κυρία εισαγγελέα του Αρείου Πάγου που έδειξε ιδιαίτερη ευλάβεια στον νόμο. Καταρχήν θέλω να πω ότι όλα όσα λέει ο κύριος Μπέος με βρίσκουν απολύτως σύμφωνο. Απολύτως σύμφωνο. Δεν μπορεί η κοινωνία να έχει πρότυπα ανθρώπου σαν τον κύριο Κασελάκη. Προσέξτε. Για μένα ο Μπέος είναι τραμπούκος. Πολιτικός τραμπούκος. Αλλά μιλάει τη γλώσσα του κόσμου. Λένε στο Βόλο ότι έχει κάνει έργα, αλλά στο θέμα των πλημμυρών πνίγηκε και ο ίδιος. Είναι μια αντιφατική φυσιογνωμία. Χαρακτηρίστηκε Λούμπεν. Θα μπορούσε κάλλιστα ο οποιοσδήποτε εν τη ρήμη του λόγου ή με διακριτική ευγένεια να χαρακτηρίσει Λούμπεν στο ύφος και στον τρόπο που μιλάει ακόμα και εμένα.
Αν είχα κάνει έργα όμως, θα με ψήφιζαν. Υπάρχει λοιπόν μια αντιβατικότητα. Από τη μία οι βολιώτες και οι άνθρωποι που παρακολουθούν πρωινές, μεσημεριανές, λιάκες, καινούργιους κλπ. Κρίνει τον Μπέο αυστηρά λέγοντάς τον ότι είναι Λούμπεν. Από την άλλη όμως ο Βόλος αποφάσισε και είπε φταίει ο Θεός. Προσέξτε. Έχουμε να κάνουμε τη λογική του παραλόγου. Εάν συνεχιστεί η κατάσταση στον πολιτικό στίβο χωρίς νέα πρόσωπα, χωρίς νέο αίμα, τότε λυπάμαι πολύ, αλλά η πολιτική με όμικρον γιώτα και ήττα στην Ελλάδα έχει τελειώσει. Μάλιστα, πάμε στον Άρη Σπύρο να ακούσουμε τον αντίλογο. Αμίες, έχουμε φτάσει στην πλήρη ισοπαίδωση. Δεν υπάρχει τίποτα. Πάμε στον Άρη Σπύρο. Προηγουμένως, Άρη, όμως, θέλω να δούμε και ένα βίντεο με τον κύριο Μπέο, ο οποίος αντιμετωπίζει ακόμα και τους καλλιτέχνες, πέρα από όλα τα άλλα, με απαξίωση, κοροϊδεύοντας και ειρωνευόμενος. Τα υπόλοιπα θα μας τα πεις εσύ ως άποψη, γιατί ο Στέφανος Χίος έκανε μια διαπίστωση. Εκεί βεβαίως, Στέφανε, εγώ θέλω να πω ότι το ύφος και το στυλ του κυρίου Μπέου, ανεξάρτητα από την ουσία του επιχειρήματός του, ξεσήκωσε μεγαλύτερες αντιδράσεις. Πάμε να δούμε όμως το βίντεο. Το βίντεο 2 δώστε. Σε μια σάπια κοινωνία όπως είναι η δική μας, ανθούν φυτά όπως είναι ο κύριος Μπέος, ο οποίος αποτελεί δημιούργημα των πρωινάδικων. Σε κανέναν έχει δίκιο ο κύριος Χίος. Αυτά που λέει ο Μπέος τα λένε στα καφενεία. Τα καφενεία όμως δεν είναι ο πολιτικός λόγος που δεν εκτροχιάζει την κοινωνία. Προσέξτε, είναι άλλο πράγμα η ελεύθερη κριτική του Θανάση και του Παναγιώτη παίζοντας πρέφα. Και άλλο η ηλεκτική βία που οθούμε μια κοινωνία και ο Δήμαρχος βαράει χαστούκια στο Δημότη. Όταν σε λίγο ο Υπουργός βαράει χαστούκια στο Διευθυντή του Υπουργείου, ο Διευθυντής του Υπουργείου στον προϊστάμενο και εγώ πάω να κάνω ως πολίτης απλώς μια συναλλαγή και τα χαστούκια από τον πέμπτο όροφο κατεβαίνουν στο Ισόγειο, ο Σεκιού θα μου δώσει δύο γροθιές και θα μου πει γιατί να μην σου δώσω. Ο Υπουργός βαράει όλη την αλυσίδα. Δείτε κάτι, όλα τα κανάλια κατάκριναν αυτό που είπε ο κύριος Μπέος. Αλλά όλα τα κανάλια το φωνάζουν για να του πούν πες τι είπες και μετά ο κάθε χαχόλος, το κάθε πρεζάκι της πρωινής ζώνης ή πρεζού, είναι πολύ σε αυτή την κατηγορία, τα ξέρει ο κύριος Χίος, συνεργαζόταν με μια κυρία εξ αυτών και έλεγε «Α, μην τα λέτε κύριε Μπέο, μην τα λέτε, ντροπή, κόκκινο πιπέρι στον κύριο Μπέο». Για πείτε τι άλλο του είπατε του κύριου Κασελάκη. Αυτή η καταχνιά της απειλής οδηγεί σε φαινόμενα μπεοϊσμού. Και αυτό θα το πληρώσουμε, κύριε Καψαμπέλη. Είναι άλλο πράγμα να δίνεις γροθιά σε κάποιον και άλλο να συντρίβεις την κακότητα και την καταχνιά. Είναι διαφορετικά πράγματα. Ο τραμποκισμός και η βία τούτη τη χώρα την έχουν διχάσει. Δεν την έχουν ενώσει. Και ο Μπέος, επαναλαμβάνω, λέγεται Αχιλλέας Μητσοτάκης. Και ο Μητσοτάκης λέγεται Κυριάκος Μπέος. Ο Μπέος είναι ο καθρέφτης του μεγάλου Μαξίμου. Είναι ο πολάτης τοπικής αυτοδιοίκησης που εκτρέφει η Νέα Δημοκρατία. Δεν τολμάει ο υπουργός της κυβέρνησης Μητσοτάκη να πει κακή κουβέντα. Ο Ξοχοίδης έχει διαφωνία. Ο Βορύδης μασάει στραγάλια όταν πάει να κρίνει τον Μπέο. Ο Δε Γεωργιάδης είναι ικανός να τον υπερασπίσει γιατί είναι ο επαγγελματίας της κυβίστησης. Θέλω να πω όμως ότι τα φαινόμενα Μπέου απλώνονται. Απλά εκείνος επειδή είναι λίγο αθυρόστομος, λίγο πιο μάγκας υπό την κακή έννοια της τρούμπας από όλους τους υπολείπους, βγαίνει μπροστά και φαίνεται. Είναι επικίνδυνα αυτά τα φαινόμενα. Εγώ δεν είμαι με τους γραβατάκηδες. Αφοράω γραβάτα για την ανάγκη του τραπεζιού, το οποίο είναι όμορφο και συνεπές. Δεν φοράω γραβάτα στη ζωή μου, αλλά όταν ο λόγος σου έχει τοξικότητα, δεν προσφέρεις στο δημόσιο βίο. Αντίθετα, ανοίγεις λακκούβες για να πούνε σε εγώ. Και επί της ουσίας, γιατί τώρα ακουμπήσατε και οι δύο από τη δική σας σκοπιά το θέμα της ουσίας, αυτό δηλαδή που έχει να κάνει με τα φύλλα, με το...